Καλημέρα κυρία Κρέτση. Καλή σας ημέρα από το αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Κουίκ, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενείτε μέσω των ραδιοκυμάτων στην ραδιοφωνική σας εκπομπή. Ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνετε στη σχολική κοινότητα αλλά και σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας βήμα σε εμάς, τους ακροατές. Εδώ όμως αυτά που γράφετε είναι σοβαρά, γιατί θυμάμαι και το ότι σκοτώθηκε άνθρωπος στη Βόρεια Ελλάδα από καυστήρα. Σε αυτό ακριβώς θα αναφερθώ και θα σας πω ότι σχετικά τώρα με τις συνθήκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Γυμνάσιο Καπανδρητίου Αττικής, το οποίο απαρτίζεται από 300 και πλέον παιδιά, αναφέρω χαρακτηριστικά σοβαρές ελλείψεις και παραλήψεις, αρχή γενομένες από τη συντήρηση του καυστήρα. Και άλλωστε, όπως παραναφέρατε και εσείς προηγουμένως, είναι γνωστή σε όλη μας τραγική κατάληξη που στήχησε στη ζωή ενός αγγέλου από έκρηξη που σημειώθηκε σε Δημοτικό Σχολείο των Σερών. Ο καυστήρας λοιπόν του γυμνασίου μας, για να γίνει έλεγχος αυτών και συντήρηση, πρέπει να αντικατασταθούν 3 καλοριφέρι δεξαμενή νερού που έχει σοβαρά δείγματα παλαιότητας και κατόπιν να γίνουν σχετικές εργασίες στον καυστήρα. Δυστυχώς, αν και το θέμα έχει κοινοποιηθεί μέσω email στους αρμόδιους φορείς, ουδής έχει κινητοποιηθεί προς άμεση αντικατάσταση αυτών. Ενώ σε συνεχή τηλεφωνήματα πάλι προς τους αρμόδιους, οι απαντήσεις που δίνονται είναι «θα σας ενημερώσουμε την επόμενη εβδομάδα», «ναι θα έρθουν» και δουλειά δεν γίνεται κύριε Κουίκ. Κύριε Τερένς, σαν γονείς πραγματικά μας εξοργίζει η αδιαφορία, η στασιμότητα και η ανευθυνότητα. Ωραία, εμείς απαιτούμε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές του Δήμου Οροπού για την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προβλήματα του Γυμνασίου Καπανδρητίου δεν τερματίζουν στον καυστήρα, κύριε Κουίκ. Έχουμε το αλεξικέραμα του σχολείου, το οποίο είναι κλεμμένο και δεν έχει αντικατασταθεί. Έχει γίνει από τον Αύγουστο γνωστό στους φορείς του Δήμου η ανάγκη για τεχνίτη σιδερά που ακόμα τον περιμένουμε. Δεν έχει γίνει αντικατάσταση συναγερμού των εξωτερικών αιθουσών που βανδαλίστηκε τον Ιούνιο του 23. Η ανατροφοδότηση γραφικής ύλης και η δόνη υγιεινής γίνεται με ρυθμούς χελώνας παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις αλλά και με μείωση ποσοτήτων αφαίρετα. Δεν έχει γίνει αναγόμωση στους ήδη υπάρχοντες πυροσβεστήρες και ούτω καθεξής. Είσαστε χήμαρος. Απίστευτη. Να σας ρωτήσω κάτι. Με αυτά που μου λέτε, το ερώτημα το δικό μου το εύλογο, από μετακινήσεις πώς πάνε τα παιδιά? Από μετακινήσεις. Ναι. Τώρα θίξατε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας αφορά και προσωπικά. Προσωπικά εννοώντας εμάς την οικογένεια και τα παιδιά, όχι και το προηγούμενο φυσικά, γιατί φοιτούν τα παιδιά μας. Αλλά για το συγκεκριμένο έχουμε και μια παραπάνω ευαισθησία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν έχουμε 2 ανήλικα παιδιά και τονίζω το ανήλικο γιατί έχει σημασία, τα οποία πηγαίνουν στο γυμνάσιο Καπανδρητίου. Η οικογένειά μας διαμένει στον οικισμό της Ιπποκρατίου Πολιτείας της κοινότητας Αφιδνών. Ο οικισμός μας απέχει γύρω στα 11 με 12 χιλιόμετρα από το γυμνάσιο. Οπότε οι μαθητές για να μετακινούνται φεύγουν είτε με γιοταχή είτε με το πούλμαν μετά από τη σύμβαση που έχει συνάψει η περιφέρεια με το Δήμο. Να σας ενημερώσω επίσης ότι ο οικισμός μας της Ιπποκρατίου Πολιτείας είναι αποκομμένος από τον πολιτισμό. Πραγματικά είναι αποκομμένος από τον πολιτισμό. Δεν διαθέτουμε ούτε αστική γραμμή, ούτε δημοτική στην κοινωνία. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Με τα παιδιά με ενδιαφέρουν τι γίνεται. Μην πείτε ότι περπατάνε και στο δάσος μόνα τους. Αυτό θα σας πω, κύριε Τέρι. Τα 2 παιδιά μας λοιπόν ηλικίας 12 και 14 ετών, σύμφωνα με το δρομολόγιο, πρέπει να διανύουν καθημερινά με τα πόδια μια απόσταση περίπου ενός χιλιόμετρου ολομόναχα μέσα σε ερημική δασόδης τοποθεσία ώστε να φτάσουν στην υποτιθέμενη στάση για να πάρουν το λεωφορείο. Το ίδιο ισχύει και στην επιστροφή τους. Δηλαδή τα πούλμαν παρατάει 2 παιδιά στη μέση του πουθενά έρμεα σε κάθε επιτίδιο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα απαγάγει χωρίς να το αντιληφθεί ουδής. Έρμεα σε καιρικές συνθήκες όπως νεροποντί, χαλαζόπτωση, ακραία φυσικά φαινόμενα, έρμεα στα ζώα, γιατί έχουμε έντονη την πανίδα εδώ και μετά τις φωτιές έχουμε μεταφερθεί στο δικό μας σημείο το οποίο δεν έχει καεί. Μιλάμε για αγριογούρουνα, αλεπούδες, αδέσποτα σκυλάκια, λύκους έχουν γίνει αναφορά και για λύκους. Λοιπόν, έχω αποστείλει mail στην περιφέρεια, στο σχολείο, στο Υπουργείο Παιδείας, γενικά σε όλους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις
ο ένας θα σου ρίξει τον πανάκι στον άλλον. Έχουμε συνομιλήσει και με το κτέλ Θιβών που είναι υπεύθυνο και με τον οδηγό του Πούλμαν. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Λοιπόν, κυρία Κάση, επειδή πραγματικά όχι απλά και μόνο με στενεύει ο χρόνος. Αυτό που θα κάνω. Όχι, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα σας θέρμα παρακαλέσω να είμαστε σε μια επικοινωνία. Διότι, μπορεί, είμαστε, να έχουν, διότι μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις, θετικές αντιδράσεις. Που σημαίνει ότι θα μιλήσω ξανά μαζί σας την Παρασκευή, ώστε το επόμενο Σάββατο, αν χρειαστεί, να σας ξαναβγάλω στον αέρα και να μου πείτε μετά τις δημόσιες καταγγελίες, υπήρξαν διορθώσεις ή σας γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Οπότε θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο. Θα δώσουμε συνέχεια. Δεν θα το παρατήσουμε το θέμα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ γιατί πολύ. Δεν νιώθουμε μόνοι μας, κύριε Τέρεν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα. Είμαστε το αληθινό ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια μάνα η κυρία Γιούλη Κρέτση για τα παιδιά της. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας.